Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 11 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα για να δούμε, Γιάννη, αυτό το θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την κοινωνία με το θάνατο του 17χρονου. Ναι. Από όπλα και την απολογία του αστυνομικού. Έχει αφαιθεί ελεύθερο. Σωστά. Με περιοριστικούς βέβαια όρους. Έχει πει τη δική του εκδοχή για τα πράγματα. Αλλά συνεχίζει το θέμα να προκαλεί πολλές αντιδράσεις. Ακριβώς. Μία εκδοχή η οποία έπεισε τη δικαιοσύνη σε πρώτη φάση, αλλά όχι την οικογένεια του παιδιού. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα μαζί μας, τον αστυνομικό αναλυτή, και τον κύριο Βασίλη Παϊτέρη. Καλησπέρα. Τον πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος εκπροσωπεί σε αυτή τη συζήτηση και τους Ρωμά. Καλή σας ημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στο ξεδάπητο κοινό και όλες. Λοιπόν, κύριε Παϊτέρη, έντονες οι αντιδράσεις από την κοινότητά σας για αυτόν τον θάνατο του αστυνομικού. Η δικαιοσύνη έκρινε. Το θάνατο του νεαρού, συγγνώμη, από όπλα αστυνομικού. Η δικαιοσύνη όμως έκρινε ότι έπρεπε να αφαιθεί ελεύθερος, έπεισαν εξηγήσεις του. Αυτό γίνεται πάντα, ρε παιδιά. Εδώ λένε πως το παιδί δεν είχε δίπλωμα, βέβαια, γιατί στην ένδειξη του προχωρήματος δεν σταμάτησε. Όμως, θέλω να σας υπενθυμίσω πως πολλοί από τα παιδιά αυτά γεννιούνται στο χώμα και δεν έχουν ληξιακή πράξη γεννήσεως. Δεν υφίστανται, δεν μπορούν να βγάλουν ούτε δίπλωμα, ούτε ταυτότητα, τίποτα απολύτως. Αυτά τα παιδιά δεν υφίστανται. Ο νόμος του Συντάγματος όμως δεν υπάρχει να μπορεί να τους βάλει στο σχολείο, γιατί όταν δεν πάει ο άνθρωπος στο σχολείο δεν έχει όραμα να βγει κάποιος άνθρωπος αύριο μεθαύριο, όπως γίνονται όλα τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Όταν τα παντρεύουν 12 και 15 χρονών και τα παιδιά κάνουν παιδιά, αναγκάζονται να βγουν για δουλειά, γιατί τα παιδάκια κλαίνε και ζητάνε φαγητό και γάλα, και η πολιτεία και η κοινωνία τα αποθεί. Ναι, εδώ εξετάζουμε όμως, κύριε Παϊτέρη, το θέμα εάν ο νεαρός αυτός θα έπρεπε να έχει σταματήσει και να του βεβαιωθεί η πράξη, ναι, ή αν ο αστυνομικός έκανε το λάθος. Ναι, σας λέω όμως ότι και ο αστυνομικός δεν έπρεπε, δεν έχει δικαίωμα κανένας να αφαιρεί μια ζωή. Αυτός δεν σταμάτησε. Λοιπόν, θα μπορούσε να τον σταματήσει όπως τον σταμάτησε, να τον πάρει, να τον κλείσει μέσα, να τον κλείσει φυλακή. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν ο νόμος του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα παιδιά να μάθουν γράμματα, είναι δύσκολο. Και κάποια στιγμή που βγαίνει στην κοινωνία να μπορεί να βγάλει ένα μεροκάματο, η κοινωνία έχει καλύτερα τους ξένους, τους ψάχνει. Τους ψάχνει, ενώ αυτούς τα παιδιά δεν τα παίρνει για δουλειά και τους θέλει παράνομους. Δηλαδή, μόνος του γίνεται παράνομος για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Κύριε Μπαλάσκα, τι λέτε? Λέω ότι τους αναγκάζουν να είναι παράνομοι. Υπάρχουν και οι νόμιμοι. Ο αγαπημένος. Οι νόμιμοι που είναι ενταγμένοι Έλληνες. Κύριε Παϊτέρη. Οι οποίοι και αυτοί. Κύριε Παϊτέρη. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και είστε εκτός. Γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω, παιδιά? Ολοκληρώστε. Γιατί δεν με αφήνετε. Ολοκληρώστε. Αλλά είστε εκτός θέματος. Μισό λεπτό να ολοκληρώσει. Ναι. Υπάρχουν οι ενταγμένοι τσιγκάνοι. Αγία Βαρβάρα, Θεσσαλονίκη, σε όλους τα μεγάλα μέρη των νομήτων της Ελλάδος, οι οποίοι είναι και αυτοί οι περισσότεροι αγράμματοι, γιατί να πεις σε μια δουλειά πρέπει να είσαι μορφωμένος, να έχεις διάφορα, τέλος πάντων. Αυτός ο κόσμος δουλεύει μόνο σε δουλειές του ποδαριού. Οι δουλειές του ποδαριού χρειάζονται άδεια. Άδειες δεν δίνονται. Πολλοί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους, το νερό τους. Ζούνε περισσότεροι, όπως το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Ζούνε μέσα στα τσαντήρια και στους καταβλισμούς. Αυτό είναι παράλογο. Κάποια κύριε στιγμή Παϊτέρη, η πολιτεία πρέπει να το δει αυτό. Συγκεκριμένα, εγώ ήμουνα συνυποψήφιος με τον Πρωθυπουργό. Ήμουνα το 2004 και το 2007 συνυποψήφιος με τον Πρωθυπουργό. Τα είχαμε μιλήσει. Έχω ζητήσει πριν 2-3 χρόνια να βρεθούμε, να δούμε πώς θα εντάξουμε αυτή την κοινωνία. Να μάθουν γράμματα, που είναι το κυριότερο, και να πιάσουν μια δουλειά. Ωραία, κύριε Παϊτέρη, εσείς αναφέρεστε το πνεύμα σε ένα σας ευρύτερο θέμα, το οποίο είναι όντως σοβαρό. Εδώ προσπαθούμε όμως τώρα, βασικά όχι εμείς, νομίζω είναι θέμα της δικαιοσύνης, να βρει τι έχει συμβεί. Και κύριε Μπαλάσκα, εδώ τώρα θέλουμε να μας πείτε
αν ο συνάδελφός σας έπραξε τα δέοντα που λέμε. Δηλαδή αν ακολούθησε πιστά το πρωτόκολλο ή αν έκανε το κεφαλιού του. Ο ίδιος είπε στην απολογία του ότι δεν πάτησε τη σκανδάλη, ότι ο 17χρονος δεν προσπάθησε να του πάρει το περίστροφο. Αυτά είπε ο ίδιος τουλάχιστον. Και ότι χτύπησε με το αριστερό του χέρι την κάνη του στο περίστροφο και αυτό εκπυρσοκρότησε. Θα το βρει η δικαιοσύνη βέβαια αυτό. Θα μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο μόνο να πω κάτι στον κύριο Παϊτέρη, τον οποίον εκτιμώ και αγαπώ αφάνταστα. Και ευτυχώς που έχουμε τέτοιους Έλληνες τσιγκάνους σαν τον κύριο Παϊτέρη και επιλύονται πάρα πολλά θέματα για αυτή τη φυλή. Είναι ιδεατός και ιδανικός. Και του βγάζω το καπέλο δημοσίως. Κύριε Παϊτέρη, το παιδί δεν ήταν Ρωμά. Δηλώθηκε από τη μητέρα του αυτό στον αέρα σε δημοσιογραφική εκπομπή. Το παιδί ήταν εγγράμματο, ήταν αριστούχος μαθητής, τελείωνε το σχολείο του και είχε κάνει όλες τις προπαρασκευαστικές πράξεις για να βγάλει το δίπλωμά του σε 25 ημέρες. Και αυτό πάει να πει ότι μπορούμε να χτυπάμε, αγαπητέ μου, είτε είναι μορφωμένος, είτε είναι Ρωμά, είτε δεν είναι Ρωμά. Με κάλυψε, επειδή μιλούσατε, έχουμε 5 λεπτά μόνο, επειδή μιλούσατε αρκετή ώρα. Με κάλυψε αυτό που είπατε, ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τη ζωή, ιδιαίτερα αδόκητα, σε κάθε συνάνθρωπό του. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την ομολογία του αστυνομικού, έχουμε το εξής, ότι πέραν των λαθών που έγιναν από τον αστυνομικό, τα οποία όμως δεν έχουν να κάνουν με τον πυροβολισμό, ότι ήταν αντανακλαστική κίνηση του Χρήστου, του 17χρονου Χρήστου, όταν άνοιξε την πόρτα και τον έπιασε από τον ώμο, και ανακλαστική κίνηση στο δάχτυλο του αστυνομικού που πυροδότησε το όπλο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Χρήστου. Αυτό είναι το στάτους το οποίο δηλώνει ο αστυνομικός. Συν της άλλης να πω για το διατάφθα και να σας καλύψω ότι έχει διτεί αυτή τη στιγμή τιμωρία ο αστυνομικός μέχρι να δικαστεί και να βγει η δικαστική απόφαση από τα δικαστήρια. Πρώτον, του έχει αφαιρεθεί το όπλο, του έχει αφαιρεθεί η ταυτότητά του, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα στους αστυνομικούς, κύριε Παϊτέρη, σημαίνει ότι απαγορεύεται να μετακινηθούν από την πόλη που ζουν. Θα πρέπει να πάρουν ειδική άδεια από την αστυνομική διεύθυνση για να βγουν από την πόλη, να πάνε σε διπλανή πόλη, να φύγει από τη Λιβαδιά, να πάει στη Θήβα, ας πούμε. Και απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα. Άρα και λοιπόν θα πρέπει όλοι να περιμένουμε τη συλλογή στοιχείων για να πάει στη δικαιοσύνη το θέμα και να βγάλουμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, συζητάμε για το αν οι αστυνομικοί είναι καλά εκπαιδευμένοι, για το αν γνωρίζουν το πρωτόκολλο. Ο αστυνομικός αυτός υπηρετεί στην ομάδα. Κύριε Παϊτέρη, κλείνω. Μισό λεπτό. Κλείνω. Ο αστυνομικός αυτός υπηρετεί στην ομάδα πρόληψης καταστολής εγκλήματος. Η ομάδα πρόληψης και καταστολής. Κύριε Παϊτέρη, επιτρέψτε μου και εμένα, ζητώ συγγνώμη, με αγάπη. Αυτή η ομάδα, η ομάδα πρόληψης καταστολή εγκλήματος και η άμεση δράση Αττικής είναι μαζί με την ΕΚΑΜ οι πιο εκπαιδευμένες και στα όπλα ομάδες της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, δεν υπάρχει στην αστυνομία ακόμα η διαβίω εκπαίδευση. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να υπάρξει. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστηκαν καθαρά και οι απόψεις και των δυο σας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παϊτέρη. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, διότι μας περιμένουν. Σας παρακαλώ. Επειδή θέλω να ενταχθεί αυτή η κοινωνία, να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο παρόμοιο, έχω μιλήσει με τον Μαξίμ προχτές. Μας το είπατε όμως αυτό και πριν από λίγο. Ακούστε, έχω ραντεβού αύριο μεθαύριο με τον κύριο Νέζη, τον ξέρει, που πρέπει να τον ξέρει ο κύριο Παράση, με τον κύριο Νέζη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, και παρακαλώ να μην ξανασυμβεί εδώ. Κανείς δεν το θέλει αυτό, κύριε Παϊτέρη. Κανείς δεν θέλει να συμβεί. Να μην δικαιολογούνται, είτε είναι τσιγκάνος, είτε δεν είναι τσιγκάνος. Παιδιά είναι, μικρά είναι, δεν πρέπει να σκοτώνονται. Οι αστυνομικοί πρέπει να μας προστατεύουν. Σας ευχαριστούμε όχι πολύ. Όχι να μας σκοτώνουν, αγαπητέ Παλάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά.